Πού ήταν οι ιεράρχες να προστατεύσουν τον πιστό λαό του Θεού? Η απάντηση είναι γνωστή σε όλους. Μόνο ο Μόρφου. Σε όλες τις εκλογές ακούμε συχνά να λένε ότι όλοι τους είναι ίδιοι. Ότι δεν αξίζει να πάει κάποιος να ψηφίσει, ότι στο τέλος ό,τι και να ψηφίσουμε δεν θα γίνει τίποτα. Έχω την βαθιά πίστη ότι αυτή τη φορά αξίζει να ψηφίσουμε. Αυτή την φορά είναι χρέος να ψηφίσουμε, γιατί η μάνα μας αναζητά πατέρα, γνήσιο, ειλικρινή, ορθόδοξο, πατριώτη, γενναίο, άφοβο και αγωνιστή. Η Εκκλησία του Αποστόλου Βαρνάβα, του Αγίου Σπυρίδωνα, του Αγίου Επιφανίου και του Ιερομάρτυρα Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, η Νήσος των Αγίων, αλλά και η Εκκλησία των Ηρών, του Παλικαρίδη, του Αυξεντίου και όλων των άλλων παιδιών που έδωσαν τη ζωή τους για την αγαπημένη μας πατρίδα, έχοντας τον Σταυρό χαραγμένο στο σώμα τους και την Θεία Κοινωνία να λούζει και να ζεσταίνει την καρδιά τους, αυτή η Εκκλησία αναζητά πατέρα αντάξιο της μακραίωνης ιστορίας και παράδοσής της. Και όχι πατριό προσκυνημένο στην κοσμική εξουσία και στα παγκόσμια νεοταξικά κέντρα. Αν έχει νόημα να ενδιαφερθούμε σήμερα για τις αρχιεπισκοπικές εκλογές, είναι γιατί συνεχίζουν να μας απειλούν με χειρότερα από την πανδημία που περάσαμε. Αν πρέπει να ψηφίσουμε σήμερα, είναι γιατί εμείς και τα παιδιά μας και η μάνα μας εκκλησία χρειάζεται έναν αρχιεπίσκοπο, κυρίως για αυτά που έρχονται. Ποιος θα σταθεί μπροστά, ατάραχος, για να γκρεμίσει τα μελλοντικά τσουνάμια χωρίς τσαγανό και γνώση της πίστης και της παράδοσής μας? Ποιος θα βάλει το κορμί του πελώριο πνευματικό κυματοθράφστη απέναντι στις φουρτούνες που μας απειλούν χωρίς γερό σκαρί και θεμέλια? Ποιος θα αντιταχθεί στη διάλυση της οικογένειας, στη δηλητηρίαση των παιδιών μας, στην αποσύνθεση της κοινωνίας και σε όλα τα παραθύσια που μας σερβίρει χωρίς αγιοπνευματική κατάρτιση? Ποιος θα πει ένα πατριωτικό και ορθόδοξο όχι στους νεοταξίτες χωρίς αγωνιστικό πνεύμα στερεωμένο πάνω στην πίστη των Αγίων? Τον Μόρφου νεόφυτο τον ξέρω από φοιτητή. Είχα επίσης την τύχη και την ευλογία να γνωρίσω και τους κοινούς μας Αγίους. Τον Γέροντα Ιάκωβο Τσαλίκη από την Εύβοια, τον Άγιο Παΐσο τον Αγιορείτη και τον Άγιο Γέροντα Ευμένιο τον Σαριδάκη στην Αγία Βαρβάρα Αττικής. Γι' αυτό μπορώ να σας πω με βεβαιότητα ότι ο Μητροπολίτης Μόρφου είναι ένα από τα αυθεντικά παιδιά αυτών των Αγίων. Ναι, είναι αλήθεια ότι περάσαμε πολύ δύσκολα στην πανδημία. Χάσαμε φίλους και συγγενείς. Αιωνία τους ας είναι η μνήμη και ελπίζουμε ότι θα τους έχουμε πρεσβευτές στο θρόνο του Θεού για μας. Παρόλες όμως τις τραγικές συνέπειες, θέλω να μοιραστώ μαζί σας και μια χαρμολύπη λυτρωτική. Γιατί μέσα από τη λέλαπα της πανδημίας και των όσων έχουμε περάσει τα τελευταία χρόνια, γνώρισα τόσους πολλούς απλούς ανθρώπους της Αγιωτόπου Κύπρου μας. Τόσα πνευματικά διαμάντια που με κάνουν να νιώθω περήφανος που είμαι Έλληνας, Κύπριος, αγωνιζόμενος, χριστιανός, ορθόδοξος. Παράλληλα, μέσα από αυτή την δοκιμασία της πανδημίας είχα την μοναδική ευκαιρία να γνωρίσω πολύ πιο προσωπικά και βαθιά τον Μητροπολίτη Μόρφου νεόφυτο. Γι' αυτό είμαι σήμερα εδώ, για να εγγυηθώ και να επιβεβαιώσω την αυθεντικότητα και τη γνησιότητα του Μητροπολίτη Μόρφου νεόφυτου και να σας καλέσω όλους με όλες μας τις δυνάμεις να στείλουμε με την ψήφο μας τον Μητροπολίτη Μόρφου Νεόφυτο στην Ιερά Σύνοδο. Με την ελπίδα να γίνει ο νέος αρχιεπίσκοπος της μάνας μας Εκκλησίας. Ας είναι ευλογημένο το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και ας γίνει αυτή η προσπάθειά μας προσευχή για να μας ελεήσει ο Θεός και να αναδείξει στον αρχιεπισκοπικό θρόνο τον ικανότερο και καταλληλότερο πατέρα να τιμάνει την Εκκλησία της Κύπρου μας, τον Μόρφου Νεόφυτο. Σας ευχαριστώ.